Τι είναι, ο παδί του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Τι είναι αυτή, ποέωτα είναι Γιώργο. Διαμαρτυρία είναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι παιδιά, δεν σας ακούω καλά γιατί. Καλό μεσημέρι την Κουμουνδούρου. Είναι εργαζόμενοι της ΠΟΕΟΤΑ, ήρθαν πριν λίγη ώρα να σκίσουν και να κάψουν τα μνημόνια που όπως λένε δεν μπόρεσε να κάνει τόσα χρόνια η κυβέρνηση. Δίπλα μου ο κύριος Νίκος Τράγκας, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, μας πει κοντολογής για την εκδήλωση αυτή και τη διαμαρτυρία που κάνανε έξω τα αδερφιά του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Ήρθαμε σήμερα για να κάψουμε το τρίτο μνημόνιο της σημερινής κυβέρνησης που πριν ένα χρόνο θα το έκαιγε σε μία ώρα μετά την κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και όλη η κοινωνία θα δώσουν απάντηση στη συγκυβέρνηση τόσο για το ασφαλιστικό, τόσο για την αξιολόγηση, όσο και για το κόψιμο των βαρέων και ανθυγινών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή από εδώ και πέρα και οι τοπίες σας θα είναι καθημερινές. Θα είμαστε κάθε μέρα στον δρόμο. Κάθε μέρα θα υπάρχει και κινητοποίηση. Γιώργο, μετέφερε στον καλεσμένο σου ότι μπορεί πριν ένα χρόνο να σκίζονταν το μνημόνιο, αλλά το Σεπτέμβριο το γνώριζαν το μνημόνιο που θα έρθει, έτσι δεν είναι? Δεν έχει επιστροφή. Πες με εμένα να το ρωτήσω. Πιο σιγά, ρε παιδιά, λίγο η Τουτούκα. Πιο σιγά, λίγο. Πείτε πάλι την ερώτηση, παιδιά. Λέω, Γιώργο, το Σεπτέμβριο δεν γνώριζαν ότι έρχεται μνημόνιο? Το Σεπτέμβριο δεν γνωρίζατε ότι έρχεται μνημόνιο? Όχι, το Σεπτέμβριο γνωρίζαμε ότι ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι έρχεται η ελπίδα και ότι θα δώσει ανάσα στον ελληνικό λαό. Από ό,τι βλέπετε και εσείς, αλλά και όλη η χώρα, αυτή η ελπίδα έγινε με το πιο σκληρό τρίτο μνημόνιο που υπάρχει, χτυπώντας την κοινωνία, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τους συνταξιούς, τους εργαζόμενους. Γιώργο, συγγνώμη, για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Ο Τσίπρας 20 Σεπτεμβρίου εξελέγει με τη συμφωνία, με το μνημόνιο 3. Έτσι. Πες στον κύριο εκεί. Εξελέγει, λέει ο Τσίπρας, με το μνημόνιο 3. Το Σεπτέμβριο. Ρωτάει. Ο κύριος Τσίπρας εξελέγει με την διαδικασία ότι θα φέρει την ελπίδα και θα σκίσει σε μία μέρα τα μνημόνια. Εμείς ήρθαμε γι' αυτό, γιατί ένας χρόνος έχει περάσει και φέρει το πιο σκληρό μνημόνιο. Με τη λογική ότι αν θα αντισταθεί, θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Αυτά τα λέγανε και οι προηγούμενοι και οι εργαζόμενοι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα παρακολουθούμε και τις δικές σας κινητοποιήσεις. Με το μαγικό τρόπο της τηλεόρασης θα φύγουμε από την πλατεία.